κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Στη φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλό μήνα να έχουμε. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε τη Σταυρούλα Δηλούρου. Να καλησπερίσουμε τον Πάνο τον Τζίφα από το press1.gr. Καλησπέρα. Και τη Χαρά Λεμονή από το δήμαρχε.gr. Καλησπέρα, Χαρά Λεμονή. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το Skype κάπου αλλού σε ανακάλυψε σήμερα, Χαρά Λεμονή. Ναι, όντως. Μάλιστα. Γιατί έχω πρόβλημα με το κομπιούτερ. Δεν χρειάζεται ανάλυση να μας κάνεις, παιδί. Δεν χρειάζεται. Ανάλυση, τηλεοπτική ανάλυση, για ποιο λόγο σε βλέπουμε αλλού. Πάμε τώρα λίγο γρήγορα. Πάμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι, γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει δημιουργήσει αρκετούς νεκρούς, να έχει καταστρέψει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ουκρανίας και αυτή τη στιγμή να είναι ένα επικίνδυνο σενάριο στον αέρα. Και ποιο είναι αυτό το επικίνδυνο σενάριο στον αέρα? Η απειλή του Πούτιν στις χώρες που στέλνουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία. Μέσα σε αυτές τις χώρες είναι και η Ελλάδα. Πρωτοστατεί δυστυχώς, Φιλίππε, η Ελλάδα. Για πες μας, Πάνο Τζίφα. Πρωτοστατεί και να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο Πούτιν δεν τα γράφει, σημειώνει και όσες χώρες λοιπόν έχουν συμμετάσχει δίνοντας στρατιωτικό εξοπλισμό την ίδια στιγμή που κάποιες άλλες χώρες επέλεξαν τον πιο ανώδυνο τρόπο, αν θέλεις, δίνοντας ανθρωπιστική βοήθεια. Η χώρα μας λοιπόν ήταν από αυτές που έδωσε πρώτη, μάλιστα κιόλας, στρατιωτικό εξοπλισμό που στην Ουκρανία. Το είπαμε και χθες. Κάτι... Ο κόσμος τα έχει ακούσει, τα ακούει από το πρώτο το βράδυ σε όλα τα κανάλια. Όπως λοιπόν καταλαβαίνεις... Πάμε, το θέμα εδώ πέρα είναι το εξής. Ο Πούτιν απειλεί τις χώρες που στέλνουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τουρκία. Μάλιστα. Στην Ουκρανία, συγγνώμη. Στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν εδώ, μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα. Θέλετε να μας πείτε και ποιες άλλες είναι μαζί με τη χώρα μας? Πάρα πολύ ευχαριστώ. Πάμε πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Τσεχία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ισπανία και το Ισραήλ και η Νορβηγία είναι στις χώρες που έχουν δώσει, όπως είπε σωστά, στρατιωτικό εξοπλισμό. Υπάρχουν όμως ταυτόχρονα χώρες όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Δανία, η Ουγγαρία, η Ισλανδία, Νορβηγία, Σκόπια, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, που δώσανε ανθρωπιστική βοήθεια ως επιτοπλίστων, αν εξαιρέσουμε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, που δώσανε ξεκάθαρα στρατιωτικό οπλισμό. Οι υπόλοιποι προτίμησαν την οδό της ανθρωπιστικής βοήθειας, Φιλίππε. Άρα εμείς πάμε λοιπόν στις χώρες που έχουν στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό. Ξαναπέσεις μας λίγο γιατί μας μπέρδεψες. Να ακούσουμε λοιπόν ποιες είναι οι χώρες, ποιος είναι ο κατάλογος των χωρών που έχει ο Πούτιν και κάνει ξεκάθαρη απειλή σε αυτές τις χώρες. Έτσι. Ξαναπέσεις μας χώρες... αργά να καταλάβουμε ποια είναι η χώρα η οποία είναι στη λίστα του Πούτιν και μέσα σε αυτή και η Ελλάδα. Ξεκινάμε. Ελλάδα. Θες πάμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τότε από την Ελλάδα η οποία έχει πάμε. Στείλει... Ελλάδα. Ξεκινάμε. Χώρες μου λέτε, παρακαλώ. Αυτό σας λέω. Πείτε μου, Ελλάδα. Μετά την Ελλάδα, ποια χώρα είναι? Μετά την Ελλάδα η οποία έχει στείλει αμυντικό εξοπλισμό και ανθρωπιστική βοήθεια είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παρακάτω. Είναι ο Καναδάς, είναι η Γερμανία, είναι η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Τσεχία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, όπως επίσης η Ρουμανία, η Ισπανία, το Ισραήλ και η Νορβηγία. Αυτές λοιπόν είναι οι χώρες οι οποίες είναι στη λίστα, σύμφωνα με τα όσα λέει ο Πούτιν, οι οποίες χώρες
δεν θα μείνουν χωρίς σκληρή απάντηση. Το θέμα είναι πια θα είναι σκληρή απάντηση. Θα είναι οικονομική, θα είναι πολεμική, θα είναι κάτι άλλο. Πάντως πριν από λίγη ώρα είχε βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης και καθησύχαζε σε κάποιο μέσο ενημέρωσης και έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσει με πυρηνικά όπλα ο Πούτιν. Λυπάμαι, αλλά αυτά διαψεύδονται από στιγμή σε στιγμή. Τώρα, πάμε να δούμε τι λέει ο Ρώσος πρέσβης που αφορά την Κύπρο. Γιατί και η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αποφασίσει ότι δεν θα μπορούν να πετάνε πτήσεις από την Ρωσία στη χώρα μας. Είναι κλεισμένος ο εναέριος χώρος της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου για τους Ρώσους. Δεν ξέρω τώρα, έχουμε το Ρώσο πρέσβη, θα τον καταλάβουμε, τα λέει σε ποια γλώσσα είναι. Στα ελληνικά. Ναι, πάμε παρακαλώ να τον δούμε. Ο Στάνισλαβ Σάτσι προφανώς θα μιλήσει. Τον οικονομικό με τις κυρώσεις. Αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν μας ανησυχούν. Δυστυχώς νομίζω πως πυροβολούν στο πόδι τους οι Ευρωπαίοι. Πού θα βρουν το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, το σιτάρι. Πού θα πάρει η Κύπρος τουρίστες Ρώσους. Δεν θα έρθουν τουρίστες Ρώσοι. Πού θα πάνε τουρίστες αυτές. Στην Τουρκία θα πάνε. Το θέλετε. Να ξοδέψουν τα χρήματα εκεί. Καλοκαίρι έρχεται. Αυτό όμως εσείς είναι... έχετε κλείσει τον εναέριο χώρο της Κύπρου. Πυροβολήσατε στο πόδι σας. Λέει εδώ ο πρέσβης της Ρωσίας, πυροβολήσατε στο πόδι σας στην Κύπρο. Είναι ξεκάθαρος. Θέλετε τουρίστες. Ναι. Τέλος, σου λέει. Ναι. Θα πάνε στην Τουρκία. Και δυστυχώς εκεί θα καταλήξουν, πραγματικά. Μα αλλά και η πάνε. Απόφαση της Ελλάδας όμως, να δούμε λίγο και το άλλο, ότι και η απόφαση της Ελλάδας δεν είναι μία απόφαση που πήρε στα ξεκάρφωτα μόνη της η Ελλάδα. Είναι στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις, υπάρχουν φωνές που λένε ότι πήγαμε πρώτοι και στείλαμε αμυντικό εξοπλισμό. Αυτό είναι το θέμα. Και εκεί, από ό,τι βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Όχι, κύριε Τζίφα, στα κοινωνικά δίκτυα οι αντιδράσεις ήταν ξεκάθαρες, οι οποίες δεν έλεγε ο κόσμος γιατί στείλαμε πρώτοι. Γιατί στείλαμε. Αυτό ήταν το θέμα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διχασμός στην ελληνική κοινωνία. Οι οποίοι είναι εξής. Κάποιοι λένε καλά κάναμε και τα στείλαμε, και άλλοι πολίτες λένε κακώς κάναμε και τα στείλαμε. Ούτε εκεί πήγαιναν, ήμασταν πρώτοι ή δεύτεροι ή τρίτοι. Αυτό δεν αφορά, αδιάφορο είναι. Το αποτέλεσμα μετράει. Πάμε λοιπόν. Άρα λοιπόν, μένουμε εδώ. Πάμε τώρα να δούμε, πριν κλείσουμε με το θέμα πολέμου στην Ουκρανία, πάμε να δούμε την αύξηση που είχαμε μέσα σε 5 μέρες. 45% αύξηση στο ρεύμα. Μιλάμε. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό πρώτα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκέρκα, τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Συζητήθηκαν εχθές στο Συμβούλιο Υπουργών και θέματα τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί δυστυχώς αυτή η ρωσική εισβολή έχει τροφοδοτήσει ακόμα περισσότερο μια σφοδρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει ξεκινήσει πριν ξεκινήσει η επίθεση. Δυστυχώς όμως αυτή η εισβολή κινδυνεύει να θέσει εκτός ελέγχου τις αγορές ενέργειας στην Ευρώπη και στον πλανήτη ολόκληρο, βέβαια. Άρα εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης και των χωρών μας, βέβαια, από τη μια πλευρά, και από την άλλη, βέβαια, να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε σε όσο το δυνατόν προσιτές τιμές και τις τιμές ενέργειας, γιατί παράλληλα έχουμε και την οικονομία, την ευρωπαϊκή οικονομία, την ελληνική οικονομία, τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία βάλλονται από αυτές τις τεράστιες αυξήσεις και απειλούνται, απειλείται η ανάπτυξη και βέβαια απειλείται και η κοινωνία μας. Άρα όλα αυτά τα θέματα εχθές τέθηκαν στο τραπέζι. Πώς και πρέπει να πω εδώ ότι η Ελλάδα, θα σας πω ότι η Ελλάδα κατέθεσε, ήταν η μόνη χώρα εχθές που παρουσίασε μια ολοκληρωμένη θέση και τεκμηριωμένες προτάσεις. Ναι. Για την δημιουργία, για τη σύσταση ενός μηχανισμού ενεργειακής αλληλεγγύης απέναντι στην ενεργειακή κρίση σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν πρόσβαση σε φθηνό χρήμα, να το πω έτσι εγωγικά, δηλαδή σε χρηματοδοτικούς πόρους που θα τους αξιοποιήσουν για να μπορέσουν να διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές ενέργειας και να απορροφήσουν ένα μεγάλο τμήμα αυτών των τεράστιων ανατιμήσεων. Θα σας πω ότι στα συμπεράσματα τελικά του Συμβουλίου Υπουργών
το σημείο 13 μπήκε η πρόνοια ότι θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν νέα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξης των κρατών μελών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, πέρα από αυτά δηλαδή που έχουν ανακοινωθεί ήδη. Τα εργαλεία τα οποία παρουσιάσαμε έχουν να κάνουν ως εξής. Θέλουμε με την στήριξη, τη βοήθεια και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να δημιουργηθεί ένα ταμείο, ναι, στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση τα κράτη-μέλη ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας που έχουν και ανάλογα με τα έσοδα των δημοπρασιών ρήπων που έχει το κάθε κράτος μέλος, ναι, να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα τα οποία θα πάρουν από αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να προσβέσουν ένα τμήμα της αύξησης, χωρίς όμως αυτό το κόστος να συμπεριλαμβάνεται στο χρέος ή στο έλλειμμα του κάθε κράτους μέλους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 39 ευρώ για όλα τα νοικοκυριά και στα 52 ευρώ για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου. Ναι, ναι. Και αυτό το πράγμα βέβαια τις επόμενες ώρες και μέρες θα εξειδικευτεί και για το Μάρτιο. Θα συνεχίσουν σίγουρα οι ενισχύσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 39 ευρώ για όλα τα νοικοκυριά και στα 52 ευρώ για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου. Ναι, ναι. Και αυτό το πράγμα βέβαια τις επόμενες ώρες και μέρες θα εξειδικευτεί και για το Μάρτιο. Θα συνεχίσουν σίγουρα οι ενισχύσεις και για τα νοικοκυριά. Θα αυξηθεί για το Μάρτιο. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Από τη στιγμή που έχουμε μια εμπόλεμη κατάσταση και ασφιχτική πίεση, αυτά τα 39 ευρώ έχετε τη δυνατότητα να τα αυξήσετε? Είναι 39 ευρώ το μήνα, έτσι, ναι, είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για τις οικογένειες επιχειρήσεις και για τον κάθε μήνα. Πότε θα τα υλοποιήσετε αυτά που συμφωνήσατε? Το θέμα εδώ πέρα είναι να πέσει το ρεύμα και έτσι, να πέσουν όλοι αυτοί οι φόροι και όλα αυτά τα οποία πληρώνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, και στις βενζίνες. Ρίξτε αυτή τη στιγμή επιτέλους, κύριοι, τη φορολογία. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Οι Τούρκοι το πραγματικά κάνανε. Έτσι, ναι, ναι. Από 18% για... το κατεβάσανε στα μισά. Από πληθωρισμό. Το ΦΠΑ στη βενζίνη το ρίξανε στα μισά. Έλεος. Εμείς ζούμε με ευχολόγια. Ναι, βέβαια. Ναι. Και... πάμε να δούμε και τον Πρωθυπουργό τώρα. Κάτι... θες να ακούσεις απλά μόνο ότι είχαμε 45% αύξηση στο ρεύμα μέσα σε 5 ημέρες. Απολογισμός δηλαδή του πολέμου στην Ουκρανία. Ηλεκτρικό άνοδο 45%. Πετρέλαιο 3%. Φυσικό αέριο 10% σε ακριβώς 5 ημέρες. Ράλι τιμών είναι αυτό. Μάλιστα. Έχουμε τον Πρωθυπουργό. Να το δούμε έτσι πολύ λίγο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν διλήμματα. Και στο ερώτημα για τη στάση που θα έπρεπε να τηρήσουμε, απαντούν τα λόγια του Ελευθερίου Βενιζέλου στον Γερμανό πρέσβη όταν του ζήτησε το 1915 να υπαναχωρήσουμε από την τότε συμμαχία μας με τη Σερβία. Το έθνος μου είναι πολύ μικρό για να διαπράξει μια τόσο μεγάλη ατιμία. Η ρίση αυτή ισχύει στο ακέραιο. Είμαστε με το πλευρό της Ουκρανίας. Είμαστε στο πλευρό της ειρήνης, της νομιμότητας και της δημοκρατίας. Η Ελλάδα συμπαρατάσσεται με όλες τις δυτικές πρωτεύουσες στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Μάχεται όπως μπορεί, με σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται από τον Υπουργό και από το Υπουργείο Εξωτερικών για την προστασία της ελληνικής ομογένειας και ενισχύει την Ουκρανία διπλωματικά, ανθρωπιστικά και ναι και στρατιωτικά. Το κάνει η Γερμανία. Το κάνει η Γερμανία, ανατρέποντας μια πολιτική δεκαετία. Το κάνει η Σουηδία, η ουδέτερη Σουηδία για πρώτη φορά μετά το 1939. Το κάνει η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία που είναι στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Και δεν θα το κάνουμε εμείς όταν δικοί μας ομογενείς χάνουν τη ζωή τους από ρωσικές βόμβες.
Αυτά λοιπόν δήλωσε πριν από λίγο στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε τώρα να δούμε. Μία μαρτυρία σοκ μιας γειτόνισσας του αδικοχαμένης Ήρυδας. Και της Τζορτζίνας και της Ντριών Κολυσιών. Η γυναίκα ήταν μπροστά όταν πέθανε η μικρή Ήρυδα. Μία μαρτυρία συγκλονιστική, όπου περιγράφει η γυναίκα το τι φώναζε η μάνα. Τις στιγμές εκείνες. Πάμε να ακούσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρω ένα ζευγάρι ήσυχο, μεγαλώνει τα παιδιά του. Δεν έχει ακούσει ποτέ φασαρία, καυγάς. Επειδή ακριβώς είμαστε μεσοτυχία. Ακούγεται για το παραμικρό. Δεν είχαν τσακωθεί ποτέ. Είναι ένα ζευγάρι ήσυχο, με τα παιδάκια τους, τρυφερή. Τα παιδιά τους τρέχανε στην αγκαλιά τους κατευθείαν. Τι να σας πω, έχω πέσει από το σύννεφα. Δεν έχουν δώσει ποτέ τέτοιο δικαίωμα, ούτε έχουν τσακωθεί ποτέ, ούτε υπήρξαν ποτέ σε διάσταση. Εκείνη την ώρα είχε να βγαίνει ο σύζυγος, γυρίζει πίσω και μου λέει, κάτι έπαθε, μου λέει το μωρό. Και βγαίνω έξω, όπως ήμουν μέσα στο σπίτι δηλαδή, και ήμουν παρούσα που είχαν βάλει το μωρό μέσα στο ασθενοφόρο και προσπαθούσα να του κάνουν ανάληψη. Ναι, την ώρα που το μωρό το βάλανε μέσα στο ασθενοφόρο, εκεί ήταν. Η Ήρυδα κιόλας όταν έφυγε, που ήρθε το ασθενοφόρο δηλαδή, ήμασταν μπροστά που προσπαθούσαν να την επαναφέρουν. Και η Τζορτζίνα μάλιστα ήταν από μέσα από την πόρτα και κοίταγε τον ουρανό και έλεγε μη μου το πάρεις κι αυτό. Και η μητέρα απ' έξω έκλαιγε και έλεγε. Όχι αυτό, πάρε εμένα. Εδώ η γειτόνισσα του ζευγαριού λέει ότι το ζευγάρι ουδέποτε πήγε να χωρίσει και έδωσε κάποιες λεπτομέρειες. Να πούμε έτσι, ότι ο κουμπάρος του ζευγαριού. Θυμόμαστε πριν λίγο καιρό είχε πει ότι το ζευγάρι. Μία χώριζε, μία τα ξανάπες και δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση. Άρα αυτή τη στιγμή οι αρχές δεν θεωρούν και τόσο αξιόπιστα τα όσα λέει η συγκεκριμένη κυρία, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν γνώριζε. Καλά, τώρα μια γειτόνισσα με την οποία δεν έχουν επαφές και απλά τυχαίνει και μένουν σε κοντινά σπίτια. Και άκουσε. Βέβαια, ναι. Το υποστηρίζει η ίδια με πάθος. Δηλαδή ότι η μεσοτυχία ήμασταν και ακούει τα πάντα. Ναι, έτσι αφού το παρουσίασε. Πολλές φορές λέει, όπως λέει ο κουμπάρος του ζευγαριού, έλειπε ο άντρας από το σπίτι αφού ήταν σε διάσταση μόνιμα. Και ότι υπήρχε συνέχεια, υπήρχαν αυτά τα θέματα. Ναι, ότι γύρνα και η γειτόνισσα τα διαψεύδει όλα αυτά. Ποιος ξέρει καλύτερα. Η γειτόνισσα, η μεσοτυχία ή ο κουμπάρος του ζευγαριού. Εκεί θα φανεί συνέρευνα. Έτσι. Πάμε τώρα όμως να ακούσουμε και το γιατρό που επανέφερε στη ζωή την άτυχη Τζορτζίνα. Τελευταίο τον αναισθησιολόγο, ναι, ο οποίος επανέφερε στη ζωή την άτυχη 9χρονη Τζορτζίνα, ο οποίος θεωρεί μάλιστα και κομβικό σημείο της καριέρας του το γεγονός ότι προσπαθούσαν επί 5 ολόκληρες ώρες να κάνουν ανάνυψη σε αυτό το μικρό αγγελούδι. Τα καταφέρανε. Τα καταφέρανε. Τότε. Μετά είχαμε την τραγική κατάληξη του παιδιού. Πάμε τον ακούσουμε. Καθήκον μου, έκανα τη δουλειά μου, έκανα το καθήκον μου. Εντάξει, δεν ήταν απλά το καθήκον σας, γιατί όλοι οι γιατροί και νοσηλευτές λένε ότι καταβάλατε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια εκείνη την ημέρα. 45 λεπτά ήσασταν πάνω από το παιδί. Είναι καλά και την αδερφή μου, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Ήταν μία από τις συγκλονιστικότερες στιγμές, ας πούμε, της καριέρας μου. Λόγω της διάρκειας, λόγω της συγκινησιακής φόρτισης, λόγω του ότι είχαμε να κάνουμε με ένα παιδί, ας πούμε, μιας οικογένειας, ήταν το τρίτο. Έφτανε, ας πούμε, να κάνει και αυτό καρδιακή ανακοπή και τα λοιπά και να πεθαίνει. Όντως κράτησε 45 λεπτά η ανάνυψη. Ναι, 45-50 λεπτά τουλάχιστον. Λένε πως είχε πεθάνει η Τζορτζίνα και καταφέρατε να την επαναφέρετε. Είχε σταματήσει ακούστε, η καρδιά της να χτυπά. Επειδή μπλέκονται πράγματα και λέω, ακούστε, όταν λέμε καρδιακή ανακοπή σημαίνει ότι το άτομο αυτό πεθαίνει. Ναι, το παιδί ήταν πεθαμένο. Ήταν σε καρδιακή ανακοπή. Εντάξει, είχε σταματήσει η καρδιά της και όλες τις ζωτικές λειτουργίες. Όλες οι ζωτικές λειτουργίες, τα πάντα. Ναι, τα πάντα. Γιατί όταν σταματάει η καρδιά, σταματάνε τα πάντα. Εντάξει, δεν στέλνεται αίμα στα κύτταρα, οπουδήποτε, σε όλα τα όργανα και επέρχεται θάνατος.
Αυτό, πριν πόση ώρα υπολογίζετε εσείς ότι είχε συμβεί? Κοιτάξτε, οι γιατροί εξαρτάται. Αν ας πούμε το περιστατικό συμβεί μέσα σε νοσοκομείο, έχουμε μαρτυρίες ας πούμε ότι πριν από... είναι καλά και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ανάνυψη και να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Ειδικά σε ένα παιδί, επειδή τα παιδιά ας πούμε έχουν και όργανα τα οποία είναι πιο ανθεκτικά, ας το πούμε, πιο υγιή, το παλεύουμε περισσότερο. Δεν είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποιες ενδείξεις ότι πήγε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα στο παιδί. Σας έχει συμβεί, γιατί έχετε πάρα πολλά χρόνια πορείας και καριέρας, τόσος χρόνος ανάνυψης σε άλλο παιδί? Θα έλεγα όχι. Όχι. Άρα η Τζορτζίνα ήταν η μοναδική περίπτωση που η ανάνυψη κράτησε 50 ολόκληρα λεπτά. Ναι. Αυτό μπορώ να σας πω. Ήταν περίπου 45 με 50 λεπτά. Κάναμε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στο παιδί, οι οποίες φάνηκαν να αποδίδουν 50 λεπτά περίπου. Το παιδί άρχισε να έχει ζωτικά σημεία. Τα λόγια αυτά δεν θα σε αφήσω να μου φύγεις. Ειλικρινά είναι, μας αγγίζουν στην καρδιά σας. Το λέω σαν άνθρωπος αυτό. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αυτά ήταν κάποια αυθόρμητες αντιδράσεις μου, ανθρώπινες. Και εμείς οι γιατροί δεν είμαστε ρομπότ. Δεν είμαστε μηχανήματα. Είμαστε άνθρωποι. Και έχουμε και ανθρώπινες αντιδράσεις. Στεναχωριόμαστε, λυπούμαστε, θυμώνουμε, αγαναχτούμε. Ήταν και ένα περιστατικό, φαντάζομαι, που για εσάς είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, γνωρίζοντας ότι η οικογένεια είχε χάσει ήδη δύο παιδιά. Ακριβώς, ναι, και αυτό το έμαθα της ανάνυψης. Δηλαδή, ρωτώντας να δω τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το περιστατικό, εγώ κλήθηκα ως αναισθησιολόγος ανανύπτης. Καταλάβατε, αυτό το παιδί νοσηλευόταν στην παιδιατρική κλινική. Έτσι, κλήθηκα επιγόντως σαν αναισθησιολόγος ανανύπτης. Και μάθατε κατά τη διάρκεια της ανάνυψης ότι είχαν πεθάνει τα δύο παιδιά. Κατά τη διάρκεια της ανάνυψης, ρωτώντας να δω τι συμβαίνει, τι περιστατικό είναι αυτό, μου είπαν ότι είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας. Είναι αυτό που φέρανε το μωρό τους πριν από 20 μέρες στο νοσοκομείο, νεκρό. Και εκεί καταλάβατε, ας πούμε, ότι. Δεν γίνεται να χαθεί και το τρίτο παιδί. Έπρεπε να καταβάλλεται. Η ψυχιακή φόρτιση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Καταλαβαίνετε τώρα. Σίγουρα. Και έδρασα, μου το είπαν και εμένα μετά. Και μετά έκλαιγα και με λυγμούς. Δηλαδή, εγώ δεν κλαίω ποτέ μου, ας πούμε. Δεν έχω κλάψει ακόμα και για συγγενικά μου πρόσωπα. Ξεσπάσαμε όλοι. Νοσηλευτές και γιατροί είμαστε. Τέλος πάντων. Όταν είδαμε το παιδί να παίρνει μπροστά η καρδούλα της, οι γονείς ήταν απ' έξω από το θάλαμο. Βλέπανε τα πηγενέλα, τα δικά μας, τα νιουκλίσματα της πόρτας, δεν ξέρω. Εγώ ελάχιστα τους είδα τους γονείς. Μάλιστα. Πάμε τώρα να πούμε το εξής. Ότι μάρτυρας κλειδί στην υπόθεση είναι ο κουμπάρος του ζευγαριού. Είναι από τους ανθρώπους ο οποίος θα εξεταστεί από τις αρχές ως ο άνθρωπος που ξέρει πολλά. Ως ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει και γνώριζε το τι ακριβώς είχε γίνει στο σπίτι. Ο κουμπάρος είχε αφήσει αιχμές. Αιχμές οι οποίες έχουν κάνει τις αρχές να διερευνήσουν ακόμα πιο βαθιά την υπόθεση. Πάμε να δούμε τι αρχικά είχε δηλώσει στα μέσα ενημέρωση ο κουμπάρος. Έχουν κλειστεί τώρα αυτοί στο σπίτι, ο μάλλον δουλεύει κάθε μέρα, το πρώτο βράδυ. Το διάστημα που ήταν η Τζορτζίνα στο νοσοκομείο, ήσουν και εσύ εκεί, στήριξες... Εγώ ήμουν στην εντατική, ήταν εδώ στην Πάτρα. Στην Αθήνα δεν ήμουν εγώ. Πόσο διάστημα έμεινε στην εντατική στην Πάτρα η Τζορτζίνα? Εντατική είπε μήνα. Ήμουν συνέχεια με το Μάνο, εκεί μέναμε μαζί το βράδυ. Εγώ με τον πατέρα, τη Τζορτζίνα. Η μητέρα που βρισκόταν? Βρισκόταν όλη την ημέρα, από το βράδυ έφευγε, πήγαινε στο σπίτι. Φαντάζομαι ότι έχεις ακούσει τις διάφορες θεωρίες, εικασίες, σενάρια που κυκλοφορούν. Και τώρα μόλις διάβασα ότι κάτι άλλο βγάλανε, ότι κάτι με τοξικό αέριο τώρα ανέβηκε. Τα site από τη δεν ξέρω αν είσαι. Τώρα μόλις αυτά διάβασα. Εγώ έγινα κουμπάρο λόγω του Μάρου. Όλο Μάρου μας ήταν φίλοι. Και γίναμε κουμπάρι. Θες και γνωρίστηκα και με τη Λούλα. Μίλησέ μου για την οικογένεια αυτή. Μίλησέ μου για την μητέρα των κοριτσιών. Είδα, δεν έχει δείξει κάτι. Τα παιδιά της αγάπαγε. Μια χαρά. Τα πρόσκεται και σχολείο να πήγαινε και σε διδάκ να ασχολούνται τα παιδιά.
ακόμα και το παρεμβαίνω, αυτό δεν το πιστεύω ότι έχει κάνει κάτι η Λούλα. Δηλαδή, άμα βγει ότι έχει γίνει κάτι, θα πέσουμε να δεν είναι φάουλ, δηλαδή. Ο σύζυγός της τι σου λέει για όλες αυτές τις εικασίες? Τίποτα, δεν είναι fake. Δεν τα πιστεύω ούτε αυτός. Δεν θέλει να πιστέψουμε ότι η γυναίκα του μπορεί να έχει κάνει κάτι. Τουλάχιστον γιατί για το μάνο βάζω τα χέρια στη φωτιά μου ότι είναι καθαρός τελείως. Για τη μητέρα? Όχι, τη μητέρα λένε όλοι. Αλλά και εγώ δεν το πιστεύω όμως ότι μπορεί να είναι η Λούλα. Βέβαια δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, έτσι. Εντάξει, είναι αυτό που λένε ότι συναισθηματικά θα μπορούσε να δείξει πιο πολύ σαν πόνο. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Όπου πρέπει να ήταν πιο πονεμένη. Μου φαίνεται πιο ρεαλιστική, πιο. Ότι είχε μια πιο ψυχρή στάση, ας πούμε. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι ο χαρακτήρας, έτσι μπορεί να το περνάει έτσι. Όταν έχασαν το μικρό παιδί στην αρχή, την Ήριδα, πώς αντέδρασε η μητέρα, πώς αντέδρασαν οι δύο γονείς? Πάντα ο πατέρας ήταν πιο θλιμμένος. Ο Μάνος, δηλαδή ο Μάνος δεν έχει καμιά σχέση, ότι και άμα έχει γίνει κάτι, ο Μάνος δεν είναι. Θα είναι πάντα σε ένα παίξο. Δηλαδή είναι ο μόνος που είναι αθώος. Όταν χάθηκε η Ήριδα, το δεύτερο παιδί. Πιο ήρεμη. Και στην Τζορτζίνα. Και στην Τζορτζίνα το ίδιο, πιο ήρεμη. Δηλαδή πιο πολύ πόνο ήταν στη Μαλένα. Κατάλαβα. Τώρα το συνήθισαν, δεν ξέρω. Έχεις μιλήσει καθόλου με τον πατέρα? Πριν λίγο του ένα μήνυμα ότι ανεβάσαν αυτό. Μου λέει είναι fake, μου λέει. Και εγώ δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, εντάξει, ούτε θέλω να προσβάλλω κανένα. Μέχρι να βγουν εξετάσεις τελείως να δούμε τι έχει γίνει. Πώς είναι η σχέση τους, πώς ήταν και πώς είναι τώρα η σχέση τους? Κοίτα, σταδιακά χωρίζανε. Τους λόγους δεν μου έχει πει, ούτε έχω ανακαλυφθεί. Χωρίζανε, ξαναβρίσκανε. Αυτό... Από τη Μαλένα και μετά, από το πρώτο παιδί που πέθανε, μετά αρχίζανε και χωρίζανε και τα ξαναβρίσκανε. Μάλιστα. Είναι συγκλονιστικός. Μάρτυρας, κλειδί. Όπου θα πρέπει να παραστεί και στις αρμόδιες αρχές, θα κληθεί για να δώσει τη δική του κατάθεση. Και προφανώς ξέρει και περισσότερα πράγματα από τη γειτόνισσα. Εννοείται. Σίγουρα. Μένουμε εδώ, πάμε γρήγορα να δώσουμε Golden Reaction Collagen σε όλους εσάς. Πάμε να δώσουμε το αγαπημένο κολαγόνο με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Δύο μπουκάλια Golden Reaction Collagen με full κουρκουμίνη, με full βιταμίνες για όλους εσάς στο 211.600 τώρα, μόνο με 39 ευρώ για όλους εσάς. Τηλεφωνήστε και κάντε τα δικά σας. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με μια εκπληκτική προσφορά από την TV Forum, που βέβαια δεν είναι άλλη από τον Golden Reaction Collagen. Είναι εκπληκτικό συμπλήρωμα διατροφής, μια καταπληκτική φόρμουλα που βοηθά τον οργανισμό μας στην ενέργεια, στα μαλλιά, στα νύχια, στη λάμψη, στο δέρμα μας, να φαινόμαστε νεότεροι, γιατί είναι και το κολαγόνο και το υαλουρονικό, μην ξεχνιόμαστε, και βέβαια η κουρκουμίνη που βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό μας. 211.600, γιατί εκεί πραγματικά θα βρείτε στην TV Forum εκπληκτικές προσφορές, όπως είναι και αυτή του Golden Reaction Collagen. Θα πάρετε δύο μπουκάλια και 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν. Και βέβαια, μην ξεχνάτε πόσα χρόνια τώρα υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν δοκιμάσει, που έχουν δει διαφορά, που τους έχει βοηθήσει στην ενέργεια, που τους έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα και στην καθημερινότητά τους. Όχι μόνο στο να φαινόμαστε πιο όμορφοι, στο να φαινόμαστε πιο νέοι, αλλά και ουσιαστικά στις αρθρώσεις μας, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα το χειμώνα. Και βέβαια, θέλω να ξέρετε ότι το Golden Reaction Collagen βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ, γιατί μπορούν να το πάρουν όλοι, δεν περιέχει ζάχαρη, αφορά όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερως και τις μεγαλύτερες ηλικίες που συνήθως έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα στο 211.600 και πραγματικά να υποφεληθείτε από την προσφορά αυτή. Όμως μην τα λέω μόνο εγώ, πάμε να ακούσουμε και τις αυθεντικές μαρτυρίες που πίνουν Golden Reaction Collagen, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Είμαι 85 χρονών. Είμαι ο Φίλιππος, κάθε μέρα μπάνιο στο Φλίσβο και το παίρνω αυτό το μπουκαλάκι και είμαι υγιής μια χαρά. Με λένε Ηλία Νάκο, είμαι 67 ετών και τα τελευταία 5 χρόνια έχω βρει σε αυτό το πράγμα, το Golden Reaction, μια μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνουμε πρωί σε 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Σας προτείνω να πάρετε το Golden Reaction. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα και αποκτήστε το Golden Reaction Collagen τώρα στο 211.600. Μάλιστα, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε μια απίστευτη ιστορία. Αφγανός αποπειράθηκε να βιάσει 11χρονο αγόρι
μέσα σε εμπορικό κέντρο, εδώ, στην Ελλάδα. Σας ακούμε. 11 χρονών λοιπόν το αγοράκι και πάει με τη μητέρα του στο εμπορικό κέντρο. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν είπε στη μητέρα του ότι θα πάει στην τουαλέτα, το περίμενε η μητέρα του απ' έξω. Ο Αφγανός λοιπόν παραφύλαγε και είδε ότι το παιδί πήγε μόνο του στην τουαλέτα, περίμενε να βγει και όταν πήγε το παιδί να πλύνει τα χέρια του, όπως καταγγέλει το ίδιο, το άρπαξε, του κλείσε το στόμα για να μην μιλήσει. Στη συνέχεια φυσικά το παιδί κατάλαβε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, προσπάθησε να αντιδράσει, κατάφερε να ξεφύγει, βγήκε έξω, είπε στη μητέρα του τι συμβαίνει. Εκείνη την ώρα βγήκε και ο Αφγανός από την τουαλέτα, τον κυνήγησε η μητέρα. Να πούμε ότι η μητέρα στην προσπάθειά της να τον αγκαλιάσει, χτύπησε κιόλας. Παρ' όλα αυτά, από όλο τον πανικό που δημιουργήθηκε, η security του εμπορικού κέντρου το σταμάτησαν και φυσικά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε. Πολύ ωραία. Αδιανόητα πράγματα. Πολύ ωραία έχουμε γίνει. Αδιανόητα. Απίστευτο. Αφγανός πήγε να διάσει τον 10χρονο αγοράκι μέσα στις τουαλέτες. Και η μητέρα του απ' έξω. Και η μητέρα του απ' έξω. Μιλάμε, δηλαδή... μιλάμε για έγκλημα που εδώ δεν θα έπρεπε να το βγάλουν έξω. Εν τω μεταξύ, να πούμε και το εξής, ότι έπειτα από συνεννόηση με τον εισαγγελέα, δεν του αποδόθηκε κατηγορία για απόπειρα βιασμού. Αλλά. Αλλά για προβολή της γενετήσεις αξιοπρέπειας. Που σημαίνει πλημέλημα. Ναι. Εφόσον δεν. Και έξω σου λέει. Καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Δεν πρόλαβε δηλαδή να κάνει την πράξη. Άρα έξω. Άρα έξω. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα σε μια περίεργη καταγγελία. Μια περίεργη καταγγελία κάνουν κάτοικοι στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι είναι γείτονες με το Υπουργείο Υγείας, όπου εκεί οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι πολυκατοικίων καταγγέλνουν και λένε ότι οι υγειονομικοί, οι οποίοι διαμαρτύρονται εδώ και 10 μέρες έξω του Υπουργείου Υγείας, δεν τους αφήνουν να κοιμηθούν και αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Τα έχουν βάλει οι κάτοικοι με τους υγειονομικούς οι οποίοι ζητούν τα δικαιώματά τους από την κυβέρνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Βικρανιδέλη, η οποία μένει στην πολυκατοικία δίπλα από το Υπουργείο Υγείας και είναι μία από τις γυναίκες, μία από τους κατοίκους που καταγγέλνουν πια τη διαμαρτυρία των υγειονομικών. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Σας ακούμε, Εύη. Δεν είμαστε 10 μέρες, είμαστε 17 μέρες σήμερα. Ναι. Να εξηγήσω και να πω ότι είμαι μαζί τους, τους συμπαρίσταμε, να τρέξω μέρα νύχτα για αυτούς, όμως υπάρχει και ένα όριο. Δεν γίνεται από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ να φωνάζουν να έχουν τα ηχεία τέρμα, διότι εμείς πού να ζήσουμε, πού να πάμε. Ο διαχειριστής έχει Airbnb. 5 άτομα τα πήρε και τα πήγε αλλού, διότι δουλεύουν με ίντερνετ, δεν μπορούν να δουλέψουν. Τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν να πάνε σχολείο. Οι υπερήλικοι δεν μπορούν να κοιμηθούν. Περιμένουμε πότε θα έρθει 3 με 5 που τώρα σταματάν. Τώρα, γιατί ούτε και 3 σταματούσαν πρώτα. Και πού θα πάει αυτό. Τι θα γίνει, δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Να κάνουν απεργία, να έρθουν, να φωνάξουν. 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες. 10 με 12 ώρες την ημέρα. Είμαστε για τρελοκομείο. Δεν γίνεται. Θα μαζευτούν τώρα, ετοιμάζονται οι κάτοικοι. Από 8 πολυκατοικίες 9 να κατέβουν κάτω. Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή. Να βρεθεί μια λύση, παρακαλώ πάρα πολύ. Τους αγαπώ, τους συμπαρίσταμε, τους πονάω. Καταλαβαίνω, έχουν δίκιο. Αλλά εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Είναι μέρα και νύχτα. Τη νύχτα δεν φωνάζουν. Κάθονται εκεί. Ωραία. Υποφέρουν οι άνθρωποι, όμως αυτοί που έρχονται εδώ και φωνάζουν. Έρχεται ένας, δύο, τρεις την ημέρα, την άλλη μέρα έρχονται άλλοι. Την άλλη μέρα έρχονται άλλοι. Εμείς όμως μένουμε εδώ. Κυρία Κρανιδέλη. Δεν γίνεται κυρία... αυτό. Κρανιδέλη. Κυρία Κρανιδέλη, μου επιτρέπετε ένα ερώτημα, σας παρακαλώ. Όσο θέλετε. Θεωρείτε ότι κάνουν πια τόσο πολύ θόρυβο όπου θα όχι, πρέπει να ρίξουν κάτω τα δικαιώματα. Να καθίσετε εδώ. Να καθίσετε εδώ μία ώρα, δεν σας λέω παραπάνω. Και αν μπορέσετε, πείτε το. Ελάτε αύριο με την κάμερα εδώ. Ελάτε να δείτε τι γίνεται. Θεωρείτε δηλαδή ότι ενοχλείστε σε τέτοιο βαθμό. Τρέλα, τρέλα, τα ηχεία είναι τέρμα. Οι μουσικές και οι φωνές τέρμα. 10 με 12 ώρες κάθε μέρα, 17 μέρες σήμερα. Μήπως θα έπρεπε να έρθετε σε μια επικοινωνία ίσως μαζί τους. Γιατί είναι λίγο... Σας είπα ότι εγώ τους συγκρατώ. Εγώ τους συγκρατώ. Θέλω να βγουν με τα λάστα να ρίξουν νερό. Εγώ είμαι αυτή που τους συγκρατώ και λέω παιδιά να βρεθεί μια λύση. Γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο. Η λύση σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι η αποκέντρωση. Χρόνια τώρα
μιλάμε και όλες οι κυβερνήσεις το λένε και όσες το έχουν κάνει. Α, θα φύγουν να πάμε αλλού. Να φύγουν βεβαίως. Τα υπουργεία, πρέπει να βγουν εκτός του κέντρου. Κυρία, μ' ακούτε να σας πω τώρα, μην τρελαθώ από κέντρωση. Εδώ πέρα μένω και εδώ είναι το σπίτι μου. Κυρία Καρυδέλη, για το Υπουργείο λέει. Κυρία Καρυδέλη, για το Υπουργείο λέει. Όπως μεταφέρθηκε το Υπουργείο Μεταφορών σε αυτό το εξαιρετικό. Όχι να μεταφέρετε τα σπίτια σας. Ξέρω εγώ, έτσι κατάλαβα. Όπως έχουν μεταφερθεί πολλά υπουργεία, πρέπει να πάνε στα βουνά τα υπουργεία. Γιατί είναι αυτοί όλοι τους. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε. Έχουμε και το κάποια άλλη γραμμή να ακούσουμε. Ας βγάλουμε το διαχειριστή τότε. Ναι. Πάντως, εσείς αυτή τη στιγμή είσαστε εξαγριωμένοι. Λογικό είναι. Ξεκάθαρα, γυναίκα, ναι. Αυτό με μένα μιλάει, Φίλιππε. Μάλιστα. Άρα είσαστε εξαγριωμένοι, λέω. Μα δεν αντέχετε. Είναι άρρωστη κατάσταση. Είναι ώρες κάθε μέρα. Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία. Λέω, σας παρακαλώ, μπορεί να γίνει κάτι. Δεν μπορούν να βάλουν όριο. Μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες να φωνάζουν. Να σταματάνε μετά. Ωραία, δώστε μας και την αδερφή σας λίγο, κυρία Εβή. Όχι, καλύτερα άστο. Δώσετε, παρακαλώ. Δεν παρακαλώ, πολύ άστο. Δώστε την αδερφή. Σας ακούμε. Κύριε Καμπούρη, γεια σας. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμη να έρθει το ασθενοφόρο. Δεν αντέχω άλλο, δεν είναι κατάσταση αυτή. Τους συμπονάμε. Εγώ τις τρεις πρώτες μέρες που λέγαν τους λόγους και αυτά, έκλαιγα. Τους λυπάμαι. Τι να κάνω. Δεν έχω κι εγώ λεφτά και εγώ δεν έχω λεφτά. Να ρίξω να του βάλει λεφτά, να τους δώσω. Τι να κάνω. Τι να κάνω, να βοηθήσω. Τι είμαι, το κράτος είμαι. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορείτε. Ήρθε την πρώτη εβδομάδα, μιλήσαν ωραία από όλη την Ελλάδα. Κάναν τα συλλαλητήρια, πολύ ωραία. Ήρθαν τα κόμματα, ήρθαν τα κανάλια. Ήρθαν, πήγαν επιτροπές, ανεβήκαν, κατεβήκαν. Τι θα γίνει τώρα, η συνέχεια πού θα είναι. Πού θα είναι η συνέχεια. Τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν, οι ηλιοπικιωμένοι. Εγώ προστατεύω όλη την πολυκατοικία της Γιαγιές. Σκοτεύουν να πεθάνουν με τα ερημιστικά είναι οι γιαγιές. Πού να τις πάμε. Να πάμε πού, στο Σύνταγμα. Πρώτη φορά θα ακούμε πάντως κάτι τέτοιο. Για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν αντέχετε. Ελάτε σπίτι μας. Ελάτε να καθίσουμε. Δεν σας αφισβητούμε. Ούτε να μαγειρέψουμε, ούτε να κάτσουμε να πιούμε καφέ, ούτε να μιλήσουμε. Δεν σας αφισβητούμε. Ούτε να δούμε τίποτα. Έχουμε τρελαθεί. Είμαστε γιατί δεν είμαστε καλά. Εγώ δεν είμαι καλά. Σας οκίζομαι. Δεν είμαι καλά. Σήμερα έκλαιγα από το πρωί. Άφησαν από τις 9:25 σήμερα. Έχουμε το Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Εντάξει όλη την εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο που δεν είναι ο υπουργός κτλ. Γιατί φωνάζουν. Γιατί, ποιον ακούν τα ντουβάρια! Έλα, είδε τι περνάω. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Θοδωρή, διαχειριστή της πολυκατοικίας. Κύριε Θοδωρή, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Κύριε Θοδωρή, είναι όντως έτσι τα προβλήματα που καταγγέλουν εδώ? Φαντάζομαι ότι είπε και λίγα εκεί οι συμπολίτες μας. Η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική. Κατανοούμε τα πάντα, κατανοούμε τα προβλήματα, κατανοούμε τους αγώνες. Στηρίζουμε πολλές μέρες τώρα. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι αρκετοί διαμένουμε σε αυτές τις τριγύρω πολυκατοικίες. Εμείς έχουμε την ατυχία να είμαστε ακριβώς απέναντι και από πάνω. Άρα σημαίνει ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουμε δει εμείς μέσα στα σπίτια μας. Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι στην συγκεκριμένη πολυκατοικία επί της Μπάρνη 30 διαμένουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν με τηλεεργασία πολυεθνικών εταιριών, περίπου στα 50 άτομα. Οπότε είναι κατανοητό ότι δεν μπορούν να δουλέψουν. Εγώ προσωπικά αναγκαστικά να μεταφέρω αρκετούς από αυτούς σε άλλα διαμερίσματα μέχρι να δοθεί μια λύση. Ωστόσο, πού να καλύψουμε τόσα πολλά άτομα. Μιλήσαμε με τους υπεύθυνους που κάνουν κάτω τη συγκέντρωση. Τους εκφράσαμε τα προβλήματά μας και τους προβληματισμούς μας. Κατανοητή η διαμαρτυρία τους, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να είναι στην διαπασιόνη μουσική. Μάλιστα. Μάλιστα. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΕΝ, τον κύριο Γιαννάκο, να δώσει μια απάντηση, να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί όπως μας λέτε είναι πάρα πολλές οικογένειες, είναι πάρα πολλοί κόσμος, αλλά λένε οι άνθρωποι που μας έχουν πάρει τηλέφωνο υγειονομικοί, εκεί θα μείνουμε να υποστηρίξουμε τα συμφέροντά μας. Αυτό φωνάζουμε. Υπό αυτή την έννοια των συμφερόντων θα αναγκαστούμε και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πολυεθνικές από πίσω. Εγώ ως διευθυντής λαμβάνω όλα αυτά τα
μηνύματα από αυτούς να καταθέσουν αγωγές πλέον προς τους υπεύθυνους της συγκέντρωσης. Κύριε Γιαννάκο, καλησπέρα σας. Είναι ο πρόεδρος που ΕΔΗΝ. Κύριε Γιαννάκο, υπάρχουν διαμαρτυρίες από κατοίκους που μένουν δίπλα στο Υπουργείο και απέναντι ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν εδώ και 17 μέρες. Κάνετε συνεχώς με τις πορείες και τις διαμαρτυρίες και τις μουσικές, ενοχλούνται και ότι σκέφτονται ακόμα να κινηθούν και νομικά γιατί δεν βρίσκουν την ησυχία τους. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν οι κινητοποιήσεις αυτές που γίνονται έξω από το Υπουργείο δεν είναι κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ. Ναι. Η ΠΟΕΔΗΝ όταν έχει κινητοποίηση την ανακοινώνει σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είναι γνωστή. Οι κινητοποιήσεις αυτές είναι από συναδέλφους οι οποίοι έχουν ένα σημαντικότατο πρόβλημα που είναι σε αναστολή από τον Σεπτέμβρη και είναι 7 μήνες χωρίς μισθό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο και εμείς το έχουμε πρώτο στην ατζέντα. Ζητάμε από την κυβέρνηση να δώσει λύση και καλό ήταν οι γείτονες να απευθυνθούν στο Υπουργείο Υγείας που δεν δίνει λύση, που έχει τους ανθρώπους αυτούς 17 μέρες εκεί να ταλαιπωρούνται. Θα ήθελα να παρεύω, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρεύω και να μην ρίχνετε το μπαλάκι στους πολίτες. Ο πολίτης δεν θα μπει να ρυθμίσει τα προβλήματα μεταξύ ενός κλάδου ή μέρους του κλάδου με τα μεσημεριά. Εγώ λοιπόν ότι δεν είναι κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ αυτές. Οκ. Λοιπόν, εάν δεν είναι κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ, σημαίνει ότι εσείς δεν έχετε κανένα θέμα ή καμία γνώση του ζητήματος. Ακούστε με όμως, ξέρω το πρόβλημα όμως και συμπαρίσταμε στους συναδέλφους ως ΠΟΕΔΗΝ, συμπαρίσταμε, δεν συμμετέχω στην κινητοποίηση αυτή, αλλά συμπαρίσταμε, διότι το πρόβλημα είναι οι αναστολές εργασίας. Οι άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς μισθό 7 μήνες. Εγώ... βλέπει το Υπουργείο απέναντί του, στην πόρτα του, στα σκαλιά, να δώσει μία λύση. Αυτό είναι, λέω. Είναι κατανοητός, διαμαρτυρόμενοι για τα ζητήματά τους. Εμείς οι ίδιοι το στηρίξαμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ιδέα της κινητοποίησης, άσχετα αν έχουν δίκιο ή όχι, αν εμείς πιστεύουμε ότι έχουν δίκιο ή όχι. Έτσι. Αλλά ωστόσο, από εκεί και πέρα, αν ενοχλούνται οι γείτονες, πρέπει να κουβεντιάσετε μαζί τους, να βρείτε μία λύση. Δυστυχώς, και η κινητοποίηση να γίνεται και οι γείτονες. Δεν βρίσκουν, λένε, κύριε Γιαννάκο. Εμείς έχουμε έρθει σε επαφή μαζί τους, αλλά είναι αδιάφοροι. Και εκείνο που πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε είναι ποιος ο λόγος σε ώρες που είναι από κάτω 15 άτομα στην κυριολεξία, 15 άτομα, η μουσική, το Υπουργείο κλειστό, δεν είναι κανένας μέσα, η μουσική είναι στη διαπασόν. Δεν μπορεί να το είναι πάντα μέσα όταν είναι πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι. Απλώς έχουν κλειστεί την πόρτα. Βεβαίως, ακούστε με, ζούμε 15 χρόνια απέναντι από το Υπουργείο. Ξέρουμε πότε λειτουργεί. Ακούστε με να σας πω. Επειδή και εγώ υπόλοιπη είναι ένα ένας-ένας, κύριε. Ακριβώς, κάτω από την πολυκατοικία μας είστε. Κάτω από την πολυκατοικία μας είναι τα γραφεία. Λοιπόν, το Υπουργείο όταν είναι πρωινές ώρες και καθημερινές, είναι όλοι μέσα και οι υπουργοί και οι υπάλληλοι. Απλώς έχουν κατεβάσει. Και τις απογευματινές μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Όχι, στις απογευματινές φυσικά και όχι. Από εκεί και πέρα, εγώ δεσμεύομαι ότι θα κάνω μία κουβέντα με τους συναδέλφους, έτσι αύριο το πρωί, προκειμένου να θέσω τους προβληματισμούς των κατοίκων της περιοχής και δεν θα πρέπει να ενοχλούν. Είμαι σαφής αυτό. Πρέπει και τη διαμαρτυρία να κάνουν, αλλά και να μην ενοχλούνται οι γείτονες. Εμείς εκείνο που ζητάμε είναι η μουσική αυτή που είναι στη διαπασιόν. Δεν μιλάμε για την ώρα που βγάζουν την ανακοίνωση, που κάνουν τη διαμαρτυρία τους. Έτσι, όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα η μουσική είναι στη διαπασιόν. Για ποιο λόγο? Δεσμεύομαι να μιλήσω μαζί τους και ελπίζω να λυθεί. Μάλιστα. Άρα θα βρεθεί μια λύση. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιαννάκο και τους κατοίκους. Να είσαστε καλά. Να. Μένουμε εδώ. Πάμε λοιπόν γρήγορα τώρα. Μπράβο σου, γιατί κατάφεραν τελικά να βρεθεί μια λύση. Βέβαια, και οι υγειονομικοί να διεκδικήσουν όπως πολύ καλά κάνουν αυτά τα οποία διεκδικούν. Αλλά και οι πολίτες να μπορέσουν να ζήσουν στα σπίτια τους μέσα. Που είναι εκατοντάδες τελικά από ό,τι καταλάβω. Όχι δεκάδες. Εκατοντάδες οικογένειες εκεί. Μένουμε εδώ, πάμε γρήγορα να δώσουμε καλύματα για το σαλόνι μας. Πάμε να δώσουμε καλύματα για το σαλόνι. Πάμε να δώσουμε τα εκπληκτικά, μοναδικά καλύματα για να μετατρέψετε το παλιό σας σαλόνι σε καινούριο. Μόνο με 49 ευρώ τώρα. Ναι, ήρθε η στιγμή, ήρθε η ώρα να μετατρέψετε το παλιό σας σαλόνι σε καινούριο. Βάλτε εδώ τώρα το σετ ελαστικών καλυμάτων, καλύψτε
το φθαρμένο παλιό σας σαλόνι και κάντε το να δείχνει καινούριο. Μόνο 49 ευρώ τώρα. Με δωρεάν τα έξοδα αποστολής στο 218-218-9400. Με πολυθρόνα και για το διθέσιο και για τριθέσιο καναπέ. Ένα ολόκληρο σετ καλυμάτων για το σαλόνι σας τώρα σε αυτή την εκπληκτική τιμή. Πλένεται στο πλυντήριο. Στεγνώνει το άψε σβήσε. Δεν χρειάζεται σιδέρωμα και το τοποθετείς. Μπαμ μπαμ. Τσακ μπαμ. Εύκολα, γρήγορα μετατρέπεις το παλιό σου σαλόνι σε καινούριο. Το καινούριο σου σαλόνι το προστατεύεις ατιφθορά. Εδώ λοιπόν είναι μια λύση για να προστατέψεις το καινούριο σου σαλόνι, αλλά να μετατρέψεις το παλιό σου σαλόνι επίσης σε καινούριο. 218-218-9400, μόνο με 49 ευρώ και δωρεάν τα έξω αποστολής. Ξαναλέμε, τώρα τηλεφωνήστε και κάντε δικιά σας αυτή την εκπληκτική προσφορά. Πάμε τώρα γιατί έχουμε μία εξαφάνιση μιας 14χρονης Σπάρτη. Για πάμε να μας δώσεις πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με το κοριτσάκι. Να πούμε ότι το κοριτσάκι εξαφανίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου. Ναι. Ενημερώθηκε πλέον το χαμόγελο του παιδιού, οπότε και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κοπέλας. 14 ετών, όπως είπαμε, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Θεολόγου στη Σπάρτη, στη Λαγωνία. Ονομάζεται Αμέλεια Κυρίλοβα, είναι 14 ετών, βουλγάρικης καταγωγής. Έχει ύψος 1,70, βάρος 40 κιλά, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι το κοριτσάκι που βλέπουμε στη φωτογραφία. Τη μέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλούζα σπρώμαυρη, μαύρο κολάν και αθλητικά παπούτσια λευκά. Οποιοδήποτε έχει κάποια πληροφορία, είτε να επικοινωνήσει με το χαμόγελο του παιδιού, είτε με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά στο 116.000, είτε φυσικά σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα της χώρας. Μας πάμε τώρα γρήγορα, γιατί έχουμε φρίκι με ένα 39χρονο, ο οποίος ασελγούσε σε 5χρονο αγοράκι. Ο δράστης είναι πατέρας 2 ανήλικων παιδιών. Για πες μας. Πραγματικά, Φίλιππε, είναι από αυτά τα εγκλήματα που σου δημιουργούν κυριολεκτικά τρόμο. Μιλάμε για έναν 39χρονο, όπως είπες, στην Καλαμάτα, ο οποίος παρακαλώ τι έκανε το βράδυ της Τσικνοπέμπτης, ασέλγησε πάνω σε ένα 5χρονο αγοράκι. Και όλα αυτά κοντά στην μητέρα του. Ο 31χρονος λοιπόν οδηγήθηκε, να πούμε καταρχήν, ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, όπου αποφάσισαν ομόφωνα να συλληφθεί με την κατηγορία, παρακαλώ, του βιασμού. Βίασε ένα 5χρονο αγοράκι, ξαναλέω, μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Το παιδί εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο, όπου γρήγορα διαπιστώθηκε και από τον παιδοψυχολόγο ότι το παιδί ήταν πράγματι θύμα βιασμού. Ο ίδιος λέει ότι εγώ δεν έκανα τίποτα. Αρνείται πάσα ευθύνη. Μάλιστα. Για το περιστατικό. Ωστόσο, ξαναλέω, με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκε, Φίλιππε. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον έλεγχο της αστυνομίας σε ένα αυτοκίνητο. Το σταμάτησαν και εντόπισαν μέσα πορνογραφικό υλικό με βρέφη. Σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσετε αυτή την είδηση, η οποία έχει σοκάρει τους πάντες. Τον σταμάτησαν για έλεγχο και εντόπισαν πορνογραφικό υλικό με βρέφη. Σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε γρήγορα να δώσουμε πρώτα Golden Reaction Collagen. Πάμε να δώσουμε το αγαπημένο κολαγόνο όλων. Τώρα με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Γεια σας, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με μια εκπληκτική προσφορά από την TV Forum, που βέβαια δεν είναι άλλη από τον Golden Reaction Collagen. Είναι εκπληκτικό συμπλήρωμα διατροφής, μια καταπληκτική φόρμουλα που βοηθά τον οργανισμό μας στην ενέργεια, στα μαλλιά, στα νύχια, στη λάμψη, στο δέρμα μας, να φαινόμαστε νεότεροι, γιατί είναι και το κολαγόνο και το υαλουρονικό, μην ξεχνιόμαστε. Και βέβαια η κουρκουμίνη που βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό μας. 2-11-1600, γιατί εκεί πραγματικά θα βρείτε στην TV Forum εκπληκτικές προσφορές, όπως είναι και αυτή του Golden Reaction Collagen. Θα πάρετε 2 μπουκάλια και 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν. Και βέβαια, μην ξεχνάτε
πόσα χρόνια τώρα υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν δοκιμάσει, που έχουν δει διαφορά, που τους έχει βοηθήσει στην ενέργεια, που τους έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα και στην καθημερινότητά τους. Όχι μόνο στο να φαινόμαστε πιο όμορφοι, στο να φαινόμαστε πιο νέοι, αλλά και ουσιαστικά στις αρθρώσεις μας, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα το χειμώνα. Και βέβαια, θέλω να ξέρετε ότι το Golden Reaction Collagen βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ, γιατί μπορούν να το πάρουν όλοι, δεν περιέχει ζάχαρη, αφορά όλες τις ηλικίες και ιδιαιτέρως και τις μεγαλύτερες ηλικίες που συνήθως έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-1600 και πραγματικά να υποφεληθείτε από την προσφορά αυτή. Όμως μην τα λέω μόνο εγώ, πάμε να ακούσουμε και τις αυθεντικές μαρτυρίες που πίνουν Golden Reaction Collagen, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μου έχει δώσει ενέργεια όλη την ημέρα και την ώρα που τελειώνω την εργασία μου και πάω σπίτι, εκτός των άλλων, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον ύπνο μου, να κοιμάμαι. Παλαιότερα με το άγχος και το στρες είχα και αϊπνίες. Είχατε διαταραχές. Βεβαίως, διαταραχές, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, κοιμόμουν πιο αργά. Ενώ από τη στιγμή που έχω αρχίσει και το χρησιμοποιώ, κοιμάμαι πιο ήρεμα, πιο ωραία. Γενικώς με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το συνιστώ σε όλο τον κόσμο. Βοηθάει σε όλα. Έχω την εντύπωση ότι βοηθάει, έτσι και μου έχουν πει και το βρήκα καλύτερο. Πόσα χρόνια επιλέγετε το Golden Reaction Collagen? 5 χρόνια περίπου. Και έχετε δει διαφορά? Βεβαίως. Με την τόνωση, με την ενέργειά μου, με όλα άρα αυτά σας και κοιμάμαι κανονικά. Βεβαίως. Ναι. Στην ενέργεια την καθημερινή ναι, και σε όλα. Και φαντάζομαι και στους μυϊκούς πόνους αν είχατε. Ναι, είχα παλιά. Είχα από ψέματα, είχα παλιά, ναι, στα γόνατα και γενικά, όχι τώρα είμαι καλά. Το βλέπω και τον εαυτό μου, ναι. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα και αποκτήστε το Golden Reaction Collagen τώρα, στο 211-1600. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην φρικιαστική αποκάλυψη της ελληνικής αστυνομίας. Σταμάτησε ένα αυτοκίνητο για έλεγχο. Και τι βρήκανε, κύριε Ρόγο? Ετόπισαν πορνογραφικό υλικό με βρέφη. Να πάρουμε όμως την ιστορία να αρχίσουμε να πούμε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό, γιατί πρόκειται για έναν 33χρονο με καταγωγή από το Κονγκό. Λοιπόν, χρειάστηκε να του κάνουν έλεγχο οι αστυνομικοί. Ο ίδιος λοιπόν, όταν του έκανα σήμα να σταματήσει, κατάλαβε ότι θα βρουν επάνω του το πορνογραφικό υλικό που είχε μέσα στο κινητό του. Άρχισε να τρέχει, προκειμένου φυσικά να αποφύγει τον έλεγχο. Ακολούθησε μια καταδίωξη. Όταν τελικά κατάφεραν να τον κινητοποιήσουν, κατόπιν έρευνας βρέθηκε στο κινητό του πορνογραφικό υλικό που απεικονίζονται παιδιά κάτω των 2 ετών. Βρέθηκε. Ναι. Και αυτή τη στιγμή φυσικά έχει συλληφθεί, του έχει ασκήσει ο εισαγγελέας δίωξη για κατοχή πορνογραφικού υλικού με βρέφη και φυσικά αυτή τη στιγμή ψάχνουν να δούνε ποιοι άλλοι βρίσκονται πίσω από αυτά τα βίντεο, αν αυτά τα είχε ο ίδιος στην κατοχή του και τα διέθετε σε κάποιους άλλους, αν είναι ολόκληρο κύκλο από πίσω, είναι μια μεγάλη ιστορία που μόλις ξεκινάει. 33 χρονών ο συγκεκριμένος, όπως είπαμε, με καταγωγή από τον Κονγκό. Μάλιστα. Και όλα αυτά συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Με βρέφη. Στη Θεσσαλονίκη. Μικρότερα από 2 ετών. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, όχι στο Θεσσαλονίκη. Και θυμόμαστε Θεσσαλονίκη, τι είχε γίνει με το κοριτσάκι. Που το έχει αρπάξει άλλη. Να δεν κάνει να λέμε και ονόματα. Εδώ λοιπόν, ερευνάτε αν υπάρχει κύκλωμα το οποίο διακινεί το συγκεκριμένο πορνογραφικό υλικό, το εμετικό αυτό πορνογραφικό υλικό, το σοκαριστικό, με βρέφη. Έως 2. Μιλάμε εδώ για μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας που ίσως με τη συγκεκριμένη σύλληψη να βρεθούν εγκέφαλοι μιας πείρας η οποία κάνει αυτά τα εκτρώματα. Μιλάμε για βρέφη, είναι Φίλιππε. Είναι βιντεοσκοπημένα στη χώρα μας. Η κακοποίηση των βρεφών, ο βιασμός των βρεφών γίνεται στην Ελλάδα. Είναι από βρέφη του εξωτερικού, το οποίο συγκεκριμένος έχει στην κατοχή του υλικό και το πουλάει σε άλλους ανώμαλους παιδόφιλους.
ψάχνουν να βρουν θύματα μωρά και παιδιά. Τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από αυτή την υπόθεση που πραγματικά σοκάρει. Εδώ λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, οι άνδρες ηλικίας αστυνομίας, αλλά και της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ορκίστηκαν ότι θα φτάσουν μέχρι τέλους σε αυτή την υπόθεση. Αξιωματικός αστυνομίας, με το που είδε αυτό το υλικό, ξέσπασε κλάματα. Δεν το χωρά ο ανθρώπινος νους τα ευρήματα τα οποία έχει στην κατοχή του στην ηλικία αστυνομία. 2 χρονών. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.